πώς προέκυψε, προέκυψε και πείτε μας λίγο και για τις ενέργειες, γιατί βλέπουμε ότι κόψατε σεντόνια ξενοδοχείων για να δημιουργηθούν μάσκες για τους αστυνομικούς. Η εταιρεία μας βρίσκεται, όπως είπατε πολύ σωστά, στο Λασίθι. Είναι εδώ πέρα η έδρα μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν να σκεφτούμε κάποιους τρόπους και εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την κατάσταση που είναι πρωτόγνωρη για όλους μας, μας έχει συμβεί. Οπότε ξεκινήσαμε με την ιδέα να τα δικά μας τα ρούχα που νοικιάζουμε στα ξενοδοχεία, που κάνουμε δηλαδή την ενοικία του ματισμού, ξεκινήσαμε να κόβουμε μάσκες. Να κάνουμε δηλαδή, να κατασκευάζουμε μάσκες, υφασμάτινες 100% που να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε τους αστυνομικούς όταν βγαίνουν έξω στις περιπολίες, να είναι πιο προφυλαγμένοι και να μην έχουν και θέμα, καθώς είναι όλη την ώρα έξω και προσπαθούν όλους να μας κρατήσουν στο σπίτι, όπως είναι και το μήνυμα που αναφέρουν. Οπότε είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτό το γεγονός. Κύριε Καρτσάκη, θέλω το δικό σας σχόλιο, γιατί δεν είναι και λίγες χίλιες μάσκες και βεβαίως, αν σκεφτούμε έτσι και την ευρηματικότητα των ανθρώπων της συγκεκριμένης εταιρείας, έκοψαν σεντόνια σε μια περίοδο πολύ δύσκολη, εκμεταλλεύτηκαν δηλαδή τη συγκυρία προκειμένου να βρεθεί ένα τέτοιο υλικό στα χέρια σας, γιατί πλέον καθημερινά, αναπόφευκτα από τη μία βεβαίως, έρχεστε σε επαφή με κόσμο, ελέγχοντας και όλες αυτές τις βεβαιώσεις και έρχεστε σε επαφή με πολύ κόσμο, επομένως ένα παραπάνω προστατευμένοι, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Έχουμε παρατηρήσει ότι όλο το βάρος της εφαρμογής των μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορονοϊού έπεσε στις πλάτες των αστυνομικών. Όμως διαπιστώσαμε την πρώτη στιγμή ότι δεν υπήρχαν τα απαραίτητα υλικά, καθώς υπήρχαν τεράστιες ελλείψεις στην αγορά όσον αφορά τις μάσκες, τα γάβια και τα αντισηπτικά. Με ιδιωτική πρωτοβουλία, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, τόσο εγώ όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο, μας βρήκαν μια μόνιμη λύση, να μπορεί ο κάθε αστυνομικός εδώ στο νομό Λασιθίου να προμηθευτεί από 3 με 4 υφασμάτινες μάσκες που να του δίνει κάποια προστασία. Επομένως, ένα από τα 3 βασικά υλικά που χρειαζόμαστε πλέον το λύσαμε. Η συγκεκριμένη εταιρεία, όπως και κάποιοι άλλοι ιδιώτες μας βοηθάνε, αλλά η συγκεκριμένη εταιρεία πρόσφατα μάλιστα μας έκανε και κάποια δωρεά όσον αφορά την ομάδα Δίας του Αγίου Νικολάου με στολές και εξοπλισμούς. Θέλω να τους ευχαριστήσω. Έχουμε σχολιάσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία πολλές φορές μας λύνει τα χέρια. Όταν πολλές φορές η πολιτεία δεν μπορεί να τα απεξέλθει στο να διανύμει τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται η αστυνομική. Ευχάριστα αυτή η κίνηση, πολύτιμος εξοπλισμός και τους ευχαριστούμε. Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ειλικρινά, είναι το μήνυμα και αυτό της ημέρας, ώστε να παρέχουμε βοήθεια σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη, πόσο μάλλον στους αστυνομικούς που βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Πάντα τέτοια θα πω εγώ και πάντα να είναι ασφαλείς όλοι οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους και όχι μόνο και οι αστυνομικοί. Καλό απόγευμα να έχουμε. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.